η Κυριακή που έπεται της εορτής του Αγίου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Σεβασμιαίωτατε Δέσποτα, εδώ, στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Αθηνών, είναι αφιερωμένη στον εορτασμό του μεγάλου αυτού Πατριάρχου του Γένους, ο οποίος υπέγραψε με το αίμα του την ελευθερία του γένους. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, Γεώργιος Αγγελόπουλος το κοσμικό του όνομα, κατήγετο από την ηρωική και ιστορική Δημητσάνα. Γεννήθηκε περί το έτος 1750. Παιδιόθεν είχε την έφεση να διακονήσει την Εκκλησία του Χριστού και τον λαό του Θεού. Απέκτησε μία πολύ σημαντική μόρφωση για την εποχή του. Και νεότατος το έτος 1785 αναδεικνύεται Μητροπολίτης Σμύρνης. Εκεί, στην πρωτεύουσα της Ιωνίας, διεικόνησε 12 ολόκληρα έτη. Και το έτος 1797 διαδέχεται στον Οικουμενικό Θρόνο τον γέροντα και προστάτη του, τον Πατριάρχη Προκόπιο. Ο Άγιος Γρηγόριος ανήλθε 3 φορές στον Πατριαρχικό Θρόνο. 2 φορές κατεβιβάστη και την τρίτη μαρτύρησε. Και αυτό μη σας κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου αδελφοί, γιατί λόγω των ιδιαιτέρων πολιτικών και κοινωνικών καταστάσεων της εποχής ήταν σύνηθες φαινόμενο να αλλάζουν οι πατριάρχες, να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν στον πατριαρχικό θρόνο. Ο Άγιος Γρηγόριος πατριάρχευσε συνολικά 6 έτη, ενώ τα υπόλοιπα 17 από τις πατριαρχικής του εκλογής τα διήλθε στο Άγιον Όρος επιδιδόμενος σε άσκηση, προσευχή, νηστεία και αγρυπνία. Στα λίγα, ελάχιστα μάλλον, λεπτά που έχουμε στην διάθεσή μας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Γρηγόριος ως Πατριάρχης εκδαπανάται στην διακονία της Εκκλησίας και του έθνους. Προσπαθεί να είναι ο κυματοθράφστης της μανίας των κατακτητών. Εδώ ας υπογραμμίσουμε ότι μεταξύ άλλων 2 αιματηρά γεγονότα άφησαν ανεξίτηλα τα ίχνη τους στον τρόπο που ο Γρηγόριος σκεπτόταν, ενεργούσε και αξιολογούσε τα πράγματα. Πρώτον, η ατυχής επανάσταση του 1770 στην Πελοπόννησο, τα γνωστά ορλοφικά, όπου σφαγιάστηκαν ανηλαιώς χιλιάδες αθώοι Έλληνες, ενώ πλήθη από τους εναπομείναντας εξαναγκάστηκαν να βρουν καταφύγιο στα παράλια της Μικράς Ασίας ως πρόσφυγες. Δεύτερον, τον Μάρτιο του 1797, ένα μόλις μήνα πρώτης εκλογής του στον Πατριαρχικό Θρόνο και ενώ ο ίδιος βρισκόταν τότε ως Συνοδικός Μητροπολίτης στην Κωνσταντινούπολη, οι Οθωμανοί διέταξαν την σφαγή του ελληνικού πληθυσμού της Σμύρνης, κατά την οποία θανατώθηκαν ανέτια χιλιάδες ανθρώπων. Μάλιστα, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ανήλθε στον Οικουμενικό Θρόνο κατηφής και πλήρης πικρίας, όπως επισημαίνει ο βιογράφος του.
Τι ούτω τρόπος ο Γρηγόριος ως Πατριάρχης του Γένους ήταν ιδιαίτερα συνετός και επιφυλακτικός, έχοντας μάλιστα στους ώμους του την ευθύνη για την τύχη του Γένους. Μέσα στο πλαίσιο αυτό αναγκάστηκε αργότερα να εκδώσει τον εικονικό αφορισμό της Επαναστάσεως για να αποφευχθεί η σφαγή των ομογενών της Κωνσταντινουπόλεως και των άλλων περιοχών της Ελλάδος και της Μικράς Ασίας. Δηλαδή το αφοριστικό έγγραφο που εξεδόθη κατά διαταγή των Οθωμανών ένα σκοπό είχε, να σωθεί το έθνος και όχι ο Πατριάρχης, ο οποίος προπολού είχε αποφασίσει να θυσιαστεί υπέρ αυτού. Ο Άγιος Γρηγόριος, όπου και αν βρισκόταν, δεν έπαβε να εργάζεται άοκνα για την δόξα του Θεού. Έτσι, στην Σμύρνη ανέπτυξε σπουδαίο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο. Ανακαίνισε τις εκκλησίες, καλλιέργησε την πίστη των χριστιανών και την λειτουργική ζωή. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη ενδιαφέρθηκε για την ανόρθωση των εκκλησιαστικών πραγμάτων, την κτηριακή αναστήλωση των πατριαρχείων, την ίδρυση τυπογραφείου, την φιλανθρωπική δραστηριότητα, ενώ υπεστήριξε την παιδεία και τα γράμματα. Μάλιστα, κατά την διάρκεια της Δευτέρας Πατριαρχίας του και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 1807, εξέδωσε, καθώς αναφέρει η ιστορία, εγκύκλιο επιστολή προς όλους τους χριστιανούς που συνιστούσε την μάθηση ως έργο θεάρεστο και παρακινούσε όλους να κτίσουν και να βελτιώσουν τα υπάρχοντα σχολεία. Επίσης είναι χαρακτηριστικό της αγάπης του προς τα γράμματα ότι ο ίδιος μετέφρασε στην δημοτική γλώσσα πατερικά έργα για την πνευματική ωφέλεια του λαού μας. Όταν άρχισε η Επανάσταση, η μήνης του κατακτητού ξέσπασε επάνω του. Ο Πατριάρχης αρνήθηκε κατηγορηματικά τις προτάσεις που του έκαναν να διαφύγει για να σωθεί. Έλεγε, πώς να εγκαταλείψω το ποίμνιό μου. Είμαι Πατριάρχης για να σώσω τον λαό μου και όχι για να τον παραδώσω στα ξύφη των γενιτσάρων. Ο θάνατός μου θα ωφελήσει περισσότερο από την ζωή μου. Οι Έλληνες, οι άνδρες της μάχης, θα μάχονται με τα μεγαλυτέρας μανίας, πληροφορούμενοι τον άδικο θάνατό μου. Έτσι, μετά την Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία της 10ης Απριλίου του 1821 και την προσφορά της Ανεμάκτου Θυσίας, ακολουθεί η αιματηρή θυσία του Πατριάρχη. Πάβεται από το αξίωμά του. Συλλαμβάνεται, φυλακίζεται, υποβάλλεται σε ανάκριση και φρικτά βασανιστήρια, κατά την διάρκεια των οποίων παρέμεινε μεγαλοπρεπός σιωπηλός, όπως ο Κύριος ενώπιον του Πιλάτου. Διέκοψε την σιωπή του μόνον όταν του ζήτησαν να αρνηθεί τον Χριστό για να σώσει την ζωή του. Τότε τους είπε, «Κάμετε το έργο σας, ο Πατριάρχης των Χριστιανών αποθνίσκει Χριστιανός». Λίγο αργότερα οδηγείται στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου. Εκεί προσευχόμενος συγχωρεί τους διώκτες του και ευλογεί τους πάντες. Ανέρχεται στο ικρίωμα, απαγχωνίζεται, διαπομπεύεται και καταποντίζεται το ιερό του λείψανο στην θάλασσα. Τα κύματα της οποίας, αδελφοί μου, φάνηκαν πιο φιλάνθρωπα από τους ανθρωπόμορφους διώκτες του. Μετέπειτα
κάπου εκεί στον Βόσπορο το περισυνέλεξαν με δέος και σεβασμό και το μετέφεραν στην Οδυσσό, ώσπου το 1871, έτος της πεντηκοστής επετείου από της Ελληνικής Επαναστάσεως, το Τίμιο Λείψανο του Ιερομάρτυρος μεταφέρθηκε εδώ, στην ελεύθερη Ελλάδα, στην Αθήνα μας, και κατατέθηκε με μεγάλες τιμές στον πάνσεπτο Μητροπολιτικό Ναό μας, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Η θυσία του, καθώς προείπε και στους χριστιανούς, ενέπνευσε τους Έλληνες και τους ενεθάρρυνε. Γι' αυτό ο πολύς Γεώργιος Τερτσέτης, συγγραφέας μεταξύ άλλων των απομνημονευμάτων του Κολοκοτρώνη, έλεγε: «Εις την κόψην του ελληνικού σπαθιού ή το γεγραμμένον το όνομα του Πατριάρχου», και εφέριζε: «Σε εμάς, αγαπητοί μου, εναπόκειται να καταθέσουμε ενώπιον του Ιερού Λειψάνου του την αιώνιο ευγνωμοσύνη μας, την υπόσχεση να μη λησμονήσουμε την θυσία του και τα ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκε, και να αναφωνήσουμε μαζί με τον υμνογράφο της Εκκλησίας. Εν αγχώνει καν τέθνικας πατριάρχα, όμως γε αΐ ζεις εν εδέμ τη θεία, ζει μέσα στην Βασιλεία του Θεού, τη δεκάτη πατριάρχης θύμα γέγονεν, ένεκα γένους». Στις 10 του μηνός Απριλίου ο πατριάρχης θυσιάστηκε για την σωτηρία του γένους.